Είναι ένα φίλο με φορτηγό, σταματάει γιατί πεινάει πάρα πολύ. Έχει μπει σε ένα στενάκι μέσα και θέλει να φάει πάρα πολύ. Σταματάει, αφήνει το φορτηγό με αλάρμ, μπαίνει μέσα, είναι ο τύπος που φτιάχνει εκεί πέρα τα σουβλάκια. Και το που μπαίνει μέσα στο μαγαζί, ανοίγει την πόρτα, λέει είναι άδειο το μαγαζί. Ο τύπος που ψήνει τα σουβλάκια είναι πίσω έτσι, έχει πλάτη και ψήνει. Του λέει ρε μάγκα, δύο γύρους, δε σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι με κρεμμυδάκι λίγο μέσα. Όπως είναι ο τύπος και ψήνει, γυρνάει μια απότομα, του λέει στη σειρά σας κύριε. Αυτός κοιτάει, είναι μόνος του μέσα στο μαγαζί. Ποια σειρά, λέει, μάλλον δεν κατάλαβε καλά. Λέει, θα του ξαναπώ, λέει, γιατί άλλο ξαναγύρισε κατά την έξι να ψήνει. Λέει, σε παρακαλώ, αδερφέ μου, έχω αφήσει το φορτηγό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο με γύρω, μόνο κρεμμύδι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Έχω αφήσει το φορτηγό απ' έξω. Έτσι, μου ψήνει, όλε γυρνάει με απότομα. Καλά, δεν καταλαβαίνει. Στη σειρά σου το βλέπει. Αμά, λέει αυτό. Με μαλάκα μπλέξανε. Ξαναγυρίζει ο τύπο. Του λέω, θα του πω τελευταία φορά. Του λέει, αδερφέ μου, δύο με γύρω και κρεμμύδι, σε παρακαλώ, έχω αφήσει το φορτηγό απ' έξω. Όμως και δεν μου λες τι θέλεις, του λέει. Δεν καταλαβαίνεις, δεν κάνεις τη σειρά σου. Ξαναγυρίζει με απότομα, λέει ο τύπος που περιμένει το γύρο. Άντε βρε μαλάκα. Γυρίζει με αυτός, ποιος έβρισε. Λέει αυτός, δεν ξέρω φίλε, εδώ τι σπουτάνες γίνεται. Ήρθες έτοιμος, έτσι. Έτοιμο. Να σου πω κάτι. Ομόρφινες. Και επειδή ξέρω τι θα πεις, χθες. Γιατί χόντρινα σαν και εσένα, γιατί πήρα 8 κιλά. Άμα σου έλεγα ομόρφινες, δεν με ρωτούσες. Δεν θα μου λέγεις πόσο καιρό έχεις. Πόσο καιρό έχεις. Εγώ πήγα σε πρώτο. Πώ σου φαίνεται το κοινό μας εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ είναι ωραίο. Πάρα πολύ. Μπορεί και ο σκηνοθέτη να το δείξει πάρα λίγο πολύ, έτσι. Βέβαια, να δείξει ειδικά τα προσιτά καθίσματα. Εννοεί τι να δείξει, του άλλου πίσω. Του άλλου να δείξει, ένα ξύρι. Στην γαλαρία, ένα ξύρι, σαν και εσένα. Να σου πω, πάχινε γιατί είναι φίλοι με τα ταξίδια. Τρώω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί να ταξιδεύει κατά μια μεγάλη χρονιά. Δουλεύεις, μωρέ, να δουλεύει. Δεν σε έχω δει να τρώ στην Αθήνα. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο πάει και τρώει. Πίσω από το εστιατόριο είναι ένα μαγαζί το οποίο φτιάχνει γλυκά κάποιοι έξι το οποίο είναι της φίλης του. Δεν μπορεί να φανταστείς τώρα τι ανακάλυψα. Λοιπόν, και πίσω, και από πάει. Το, πίσω από το ζαχαροπλαστή υπάρχει ακόμη ένα εστιατόριο. Υπάρχει άλλο εστιατόριο. Λοιπόν, πάει, σαβουριάζει στο εστιατόριο, πάει στα κάποιοι έξι της φιλενάδας του, πλακώνει τα κάποιοι έξι στη σειρά. Ναι, καταπληκτικά περνάμε. Και είσαι μια χαρά, δηλαδή. Δεν μου λες τώρα από το φορτηγό που έλεγες. Η ιστορία τώρα. Για να το περάσω αυτό έτσι, πάμε να τελειώνουμε. Την Νικόλ πήγες και την υποστήριξες σε μια ιστορία με ένα φορτηγό. Έτρωγες στο εστιατόριο μπροστά. Φτάνει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει και το μαγαζί της διάφορα πράγματα. Πριν ανοίξει το μαγαζί. Ναι. Και πηγαίνω και βλέπω ότι είναι μια κοπέλα μόνη της, αγχωμένη. Και προσπαθεί να. Την πάνηκε, πες το γι' αυτό. Μια ωραία κυρία, μια ωραία γυναίκα. Μια ωραία γυναίκα. Και λέω, μήπως χρειάζεστε κάτι εδώ, ξέρεις, χαμένη με την ελληνική πραγματικότητα. Είχε δώσει ραντεβού σε μια. Μέλαγε λίγο σπαστά τα τέτοια, τα αυτά, τα ελληνικά. Όχι, μιλούσα εγώ καλά αγγλικά. Αυτό το πιστεύω. Καλό ήταν. Αυτό είναι αστείο. Νομίζω ότι η σχέση μας με την Νικόλ, η σχέση μας με την Νικόλ εκεί κρατιέται. Πού στο φορτηγό. Όχι, το ότι δεν καταλαβαίνει τι της λέω. Και έγινε τσαμπουκά με το φορτηγό. Όχι τσαμπουκά. Έδωσε ραντεβού στις 9 και τώρα το φορτηγό ήρθε στις 11. Τη λέω να δει. Δεν είναι Ελλάδα. Πρέπει να το συνηθίσει αυτό. Αν το συνηθίσει, όλα θα πάνε καλά. Η αλήθεια είναι τότε ότι. Αυτή γνώρισε ότι σε είχε ξαναδεί. Όχι, όχι, ποτέ. Και αυτό ήταν πολύ γοητευτικό. Βέβαια. Ένα άγνωστο κύριο. Ναι, αλλά από την άλλη, εντάξει. Και έτσι ξεκίνησε λίγο και τη βοήθησα κάτι να γίνει εκεί με το φορτηγό και έτσι έγινε πρώτη γνωριμία, αλλά εμφανίστηκα ένα χρόνο μετά. Πόσο? Ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο πήγαινες και έτρωγες κάθε όχι, μέρα, μπας και... Όχι, ξεφόρτωνα το φορτηγό. Ξεφόρτωνα το φορτηγό. Άμα είναι να βοηθήσει, να βοηθήσει. Αυτό είναι, έβαλα και καλό. Μου λες, πιστεύεις, αν δεν μάθαινε μετά ότι αυτός ο τύπος εκεί, έτσι, ο Μορφούλος, γλυκουλό... Ο Μορφούλος, κατά το γλυκο τσουτσουνο... Και αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Αν δεν ήξερε μετά ότι είσαι γνωστό άτομο, θα έμενε σε αυτή τη σχέση ή όχι. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 80% όταν ρωτάνε οι γυναίκες ότι ο άνθρωπος που γνώρισε, ακόμα και αυτές που γνωρίζουν, έχει να κάνει με την τηλεόραση, σπάνια ακούνε καλές λέξεις. Δηλαδή εννοώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε μια γνωριμία τέτοια θα πούνε τώρα πού πας να μπλέξεις με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης.
Κάτι πολύ άδικο. Το λες πάρα πολύ γλυκά. Το λέω πολύ γλυκά γιατί έτσι. Γιατί θα λέγαμε πάνω μπλέξει με ένα μαλάκα. Όχι, όχι, γιατί αυτό εντάξει τότε θα μπορούσε οποιοδήποτε να το πει για οποιονδήποτε. Αλλά η ιστορία της τηλεόρασης που ακολουθεί τους ανθρώπους της τηλεόρασης και τις γυναίκες και τους άντρες είναι μια πολύ άδικη ιστορία. Ας πούμε στην τηλεόραση συνάντησα πάρα πολύ ωραίες κυρίες που ήταν πραγματικά κυρίες και είναι κυρίες ακόμα. Και γίνανε πολύ καλές μητέρες και κάναν πολύ ωραία σπίτια και ανοίξαν πολύ ωραίες οικογένειες. Άρα αυτές οι ταμπέλες, οι τελείως γελίες. Το τι δουλειά κάνει ο καθένας, νομίζω είναι επίσης μια ταμπέλα που πάρα πολύ τη βάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Τη βάζουμε στην Ελλάδα, αλλά για να παραδεχθούμε οι άντρες τουλάχιστον, αν έχουμε μια καλή ταμπέλα, δηλαδή είναι γνωστός, είναι διάσημος, είναι στην τηλεόραση ή έχει λεφτά ή είναι. Αυτό μπορεί να είναι κακό. Μπορεί να είναι κακό. Στην περίπτωση του πολύ σοβαρού πράγματος, θα μπορούσε να ήταν αποτρεπτικό για μια γυναίκα. Δηλαδή μια γυναίκα που θέλει να δει πολύ σοβαρά στη ζωή της το να κάνει ένα γάμο, το να κάνει οικογένεια. Δεν ακούς την ναι, συνέχεια. Όχι, ακούω. Το ψιστήρι τώρα, το ψιστήρι που κάνεις. Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν τραβάει το γνωστό. Θα σου πω κάτι πολύ το γνωστό σημαντικό. Και θες... το ισχυρό δεν τραβάει. Περίμενε, θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Μου δίνεις ένα λεπτό, έτσι. Πώς το θες. Διάβαζα προχθές για τον αυνανισμό. Άκουσα με. Πρώτη φορά. Άκουσα με. Δεν τον ήξερες πολύ σημαντικό. Άκουσα με. Διάβασα ένα άρθρο για τον αυνανισμό και λέει. Μ' ακούς. Πώς ακούω. Κουφός είμαι. Λέει, άκουσα σοβαρά. Αν από πολύ μικρός βρίσκεσαι αυτή την κατάσταση του αυνανισμού, ναι. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή έχεις διάφορες ταχυπαλμίες όταν μεγαλώνεις. Ασπίζουν τα μαλλιά σου πολύ γρήγορα. Βγάζεις τρίχες στα αυτιά. Άσε με να το πω, άσε με να το πω. Δείχνω, μα είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει σχέση με σένα. Μεγαλώνει η πατούσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το πιο. Τι? Κουφαίνεσαι, λέω. Λοιπόν, επειδή. Η μαλακία κουφαίνει, εμείς πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Δεν ακούς και καλά! Δεν ακούς και καλά!